Πώς είστε? Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Χθες είχα πει λάθος την ημερομηνία. Ένα έκτακτο vlog και να σας δείξω τα καλούδια που πήρα. Χθες, όπως σας έγραψα στην κοινότητα, είχαμε μια μεγάλη μέρα στη Λευκωσία με τον Λάζαρο. Πήγαμε για να κάνουμε διάφορες δουλειές και περάσαμε και από το ταχυδρομείο και από το courier. Στο ταχυδρομείο είχε ένα φάκελο, το οποίο δεν άντεξα, τον άνοιξα. Το κουτί από το courier δεν το είχα ανοίξει ακόμη. Είχε ένα φάκελο που είχε μέσα αυτό το ωραιότατο ροζ γράμμα και αυτό το βιβλίο. Ο Χάρης και η Δέπη της Κωνσταντίνας Μπελτσόνια, η οποία είναι στο κανάλι μας, Ντίνα. Είναι στο κανάλι μας η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, γράφει η Κωνσταντίνα. Τι ωραία που γράφεις σε ροζ χαρτί. Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου, είμαι η Κωνσταντίνα. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σου στέλνω το πρώτο μου βιβλίο και είμαι πολύ χαρούμενη. Όπως βλέπεις, πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο, αλλά το αγαπώ γιατί το έκανα με πολλή δουλειά και διάβασμα. Όταν το διαβάσεις, θα ήθελα τη γνώμη σου. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και φυσικά χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Το ταχυδρόμησε 5 Μαΐου η Κωνσταντίνα αυτό. Λοιπόν, το βιβλίο της Κωνσταντίνας, η οποία είναι παιδαγωγός, έχει τίτλο «Ο Χάρης και η Δέπη». Η Δέπη είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έχει και ωραία αφιέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Μου έχει βάλει καρδούλα η Κωνσταντίνα. Μου έχει βάλει. Κωνσταντίνα, πόσο πολύ θα ήθελα να είχα τα σκάλα. Wow. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Μπελτσόνια γεννήθηκε στην Ανδραβίδα του νομού Ηλίας, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών και ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές με εξομοίωση του πτυχίου της στο τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ω Κωνσταντίνα, ήσουν εδώ! Ενώ διανύει το δεύτερο μεταπτυχιακό της στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπράβο, Κωνσταντίνα μου! Εργάζεται αρκετά χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγός και έχει δημοσιεύσει εργασίες της στα περιοδικά Νέος Παιδαγωγός, iTeacher και Παράθυρο. Το ενδιαφέρον της για την παιδαγωγική επιστήμη εκδηλώνεται εξειδικεύοντας τις γνώσεις της στην ενταξιακή εκπαίδευση, στη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, καθώς επίσης συμμετέχοντας σε πλήθος σεμιναρίων όπως η διαχείριση διαζυγίου και η διοίκηση σχολικών μονάδων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη της οργανωμένη συγγραφική προσπάθεια που με τη στήριξη του συνοδοιπόρου της ζωής της αποτυπώνει με σαφή τρόπο την εργασία αρκετών ετών, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε μια ολιστική προσέγγιση της ΔΕΠΗ. Είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Ως μάλιστα εκπαιδευτικός παραθέτει εδώ την πνευματική της αναφορά, όσο το επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες, μετατρέποντας την παρουσία μαθητών με ΔΕΠΗ από ένα πεδίο φόβου και ρήξης σε πεδίο εξέλιξης και συνένεσης στις ακαδημαϊκές τάξεις. Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρονται πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης της διαταραχής μέσα από προσωπικά βιώματα από την πολιτική εμπειρία της ως εκπαιδευτικός. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, για να είμαι ειλικρινής, τώρα το άνοιξα. Το πήρα χθες το βιβλίο, είδα την αφιέρωση, είδα το γράμμα, αλλά τώρα το ανοίγω. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά παρατηρώ μέσα στις σελίδες ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα ένα σωρό ακαδημαϊκές αναφορές. Άρα η δουλειά που έχεις κάνει είναι οργανωμένη. Λοιπόν, θα διαβάσω τα κεφάλαια. Είναι ο πρόλογος, η εισαγωγή. ΔΕΠΗ, βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πολυδιάστατης διαταραχής ως ισχυρές ενδείξεις της ύπαρξής της. Και μιλάς για το Χάρη. Ο Χάρης είναι, φαντάζομαι, ο ήρωας του βιβλίου σου, ο οποίος είναι ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο, γιατί γράφει κάτι, για παράδειγμα, ο Χάρης στο διάλειμμα στη σελίδα 6 και από κάτω λέει «Διδακτική παρέμβαση». Να σας το διαβάσω λίγο. Ο Χάρης στο διάλειμμα τρέχει ακατάπαυστα. Του αρέσει να αλλάζει συνεχώς παρέες. Περνάει πρώτα από το Θάνο, μια και το μικροκόκκινο αυτοκινητάκι του τράβηξε την προσοχή και με μια γρήγορη και απότομη κίνηση του το αρπάζει για να παίξει. Ο Θάνος τώρα βάζει τα κλάματα, ζητώντας πίσω το παιχνίδι του. Ο Χάρης, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο, το επιστρέφει, δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή. Λίγο αργότερα, ο Χάρης αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής όλων, αφού με 2-3 γρήγορες δρασκελιές σκαρφαλώνει στο πιο ψηλό σημείο της μεγάλης πόρτας του σχολείου και τώρα είναι έτοιμος μέσα σε χειροκροτήματα και επιφημίες να πηδήξει έξω στα πλακάκια του πεζοδρομίου, αγνώντας εντελώς τον κίνδυνο.
Η κυρία Βερενίκη, φαντάζομαι δασκάλα του Χάρη, αντιλαμβανόμενη την πρόθεση του αυτή, τον πλησιάζει και του ζητάει με σταθερή φωνή να κατέβει, υπενθυμίζοντας του τους κανόνες του σχολείου, αυτούς που ισχύουν στην ώρα του διαλύματος. Αργότερα του ζητά να του επαναλάβει, αναφέροντας του ταυτόχρονα και τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η σωματική του ακαιρεότητα από αυτές τις ενέργειες. Η δασκάλα κρατά το Χάρη από το χέρι και του μιλά με ήρεμη φωνή. Εκείνος τροφογυρνά ανήσυχα, διαρκώς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μαζί της, είναι νευρικός. Διδακτική παρέμβαση. Τα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Η δασκάλα του Χάρη επενεύει, αποτρέποντας το ατύχημα και ταυτόχρονα του επανέλαβε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου με τους οποίους έχει και εκείνος συμφωνήσει να τηρούνται, απαγορεύεται αυστηρά το σκαρφάλωμα. Ο μαθητής επαναλαμβάνει τους κανόνες που άκουσε με δικά του λόγια, ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητοί. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνεί με τους γονείς του μαθητή σε ταχτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου ή με τον γονέα με τον οποίο το παιδί είναι περισσότερο δεμένο συναισθηματικά και να συζητούν για λίγα λεπτά. Έτσι θα ξέρει ότι εισπράττει την ανάλογη αμοιβή έπαινο στην περίπτωση εκδήλωση επιθυμητή συμπεριφορά, αλλά παρατήρηση και επίπληξη στην αντίθετη περίπτωση, πράγμα που μπορεί να επιδράσει αποτρεπτικά στι ακραίε συμπεριφορέ. Διαβάζω την τελευταία παράγραφο από το κομμάτι «Ο Χάρης στο διάλειμμα». Λέει, και έχει σχέση και με το πρωινό μας βλόγ σήμερα. Ο μαθητής με ΔΕΠΗ λειτουργεί παρορμητικά. Αν τραβήξει την προσοχή του ένα παιχνίδι, σπέβδει να το πάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες και τα τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα που θα προκαλέσει η κίνηση του αυτή. Αφού το επίπεδο συνέστησης είναι χαμηλό στα άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση υπενθυμίζονται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους συμμαθητές του πολλές φορές. Η επικριτική γλώσσα και οι έντονες παρατηρήσεις δεν εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να τονιστεί ότι τα συχνά διαλύματα βοηθούν στην αποφόρτιση του μαθητή με ΔΕΠΗ από το υπερβολικό ενεργειακό φορτίο. Από ό,τι κατάλαβα, Κωνσταντίνα μου, η Κωνσταντίνα Μπελτσόνια, η φίλη μας από το κανάλι, το βιβλίο σου αυτό απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς. Είναι ένα βιβλίο βιωματικό από τη δική σου πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, στις βαθμίδες της προδημοτικής εκπαιδεύσεως. Τώρα, μου είχες πει ότι έκανε ένα πτυχιακό στην Κύπρο, το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το διαβάσω και εννοείται θα το στείλω και στην Αριστονίκη, η οποία είναι πολύ καταλληλότερη από μένα για να μας πει τη γνώμη της. Εγώ από αυτά που διάβασα, μια χαρά μου φαίνεται. Και είναι από τις εκδόσεις Οσελότος, το βιβλίο «Ο Χάρης και η ΔΕΠΗ» της Κωνσταντίνας Μπελτσόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Ας διαβάσω και λίγο το πιστόφυλλο. Με εξήγει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία το εξώφυλλο. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στη διάρκεια του εργασιακού βίου τους, οι εκπαιδευτικοί διασταυρώνουν τα βήματα τους με εκείνα των παιδιών με ΔΕΠΗ. Η εργασία αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα μέσα από τη μελέτη περίπτωσης που πραγματεύεται. Α, είναι και στάτη! Τι περίπτωσάρα είμαι εγώ, βρε Κωνσταντίνα, που παρουσιάζω το βιβλίο σου χωρίς να το διαβάσω, αλλά το είπα τουλάχιστον. Η εργασία αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα μέσα από τη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή ο Χάρης, που δεν είναι το πραγματικό όνομα, είναι η μελέτη περίπτωσης ενός μαθητού με ΔΕΠΗ. Πραγματεύεται αυτή την πραγματικότητα. Οι εκδηλώσεις της συμπεριφοράς που αποκαλύπτονται προβληματίζουν τους δασκάλους και τους υποψιάζουν, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρώιμη παρέμβαση όσο και στην εκπαιδευτική πρακτική. Ο στόχος επομένως του βιβλίου, ο Χάρης και η ΔΕΠΗ, χαρακτηρίζεται πολλαπλώς, αφού αφενός προσπαθεί να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες εκείνες συμπεριφορές που καθρεφτίζουν τη διαταραχή και κάνουν αντιληπτή την ύπαρξή της, και αφετέρου επιχειρεί να θέσει τις βάσεις της εφαρμογής μιας ευέλικτης διαχείρισης που βασίζεται στην αποδοχή και στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Το βιβλίο αυτό λοιπόν απευθύνεται αρχικά σε εκπαιδευτικούς, κυρίως της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλά τα κατάλαβα, χωρίς να διαβάσω, Κωνσταντίνα. Καθώς και σε γονείς, προκειμένου να προχωρήσουν σε βαθύτερη κατανόηση της ΔΕΠΗ και του τρόπου αντιμετώπισής της τόσο στα ακαδημαϊκά πλαίσια όσο και στην οικογένεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Μπελτσόνια, η φίλη από το κανάλι, μας έχει στείλει το βιβλίο της «Ο Χάρης και η ΔΕΠΗ», το οποίο το ξεφίλησα τώρα μαζί σας. Είναι από τις εκδόσεις Οσελότος και είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο, έτσι όπως το βλέπω. Και δεν είναι και μεγάλο βιβλίο. Δηλαδή, αν έχουμε παιδιά με ΔΕΠΗ, μπορεί και εμείς να έχουμε και λίγη δυσκολία να συγκεντρωθούμε. Οπότε θα είναι ευκολοδιάβαστο, εύπεπτο. Και είναι και πολύ. Είναι μελέτη περίπτωσης. Μπράβο, αγάπη. Α, το layout και τον design το έχει κάνει η Λένα Παντοπούλα από τη Μυρτήλιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πρώτη έκδοση είναι από την Απρίλιο του 2020 στην Αθήνα. Μέσα στην καραντίνα βγήκε η Κωνσταντίνα το βιβλίο. Καραντινάτο. Κωνσταντίνα, τώρα που θα ανεβάσω το βίντεο, μπες στα σχόλια και γράψε στον κόσμο πώς μπορεί να βρει το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο δεν είναι διαφήμιση.
Χαίρομαι μαζί σας και μοιράζομαι μαζί σας τη χαρά της Κωνσταντίνας από το κανάλι μας, η οποία έχει γράψει το πρώτο της παιδί, το πρώτο της συγγραφικό παιδί, το οποίο θα το διαβάσω, Κωνσταντίνα. Θα σου λέω, θα το διαβάσω, ήδη έχω διαβάσει 5 σελίδες. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς και για γονείς. Και επειδή και όλα στο δεύτερο μεταπτυχιακό της Κωνσταντίνας έχει να κάνει με τη σχολική συμβουλευτική και το πρώτο της που ήδη έχει κάνει με την ειδική εκπαίδευση, έχει περαιτέρω γνώσεις η Κωνσταντίνα από ένα απλό εκπαιδευτικό να μιλήσει για αυτό το θέμα, γιατί είναι αλήθεια ότι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια διαταραχή που θέλει πολυδιάστατη αντιμετώπιση από ομάδα ειδικών, σχολικών ψυχολόγων, εκπαιδευτικών, ειδικών εκπαιδευτικών κτλ. Αυτό είναι το βιβλίο της Κωνσταντίνας, ο Χάρης και η Δέπη. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε. Θα ακολουθήσει σήμερα κιόλας ένα άλλο βίντεο που θα σας ανοίξω το πακέτο, γιατί να μην τα μπερδεύουμε. Κάναμε ολόκληρο βίντεο για το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο, ο Χάρης και η Δέπη της Κωνσταντίνας Μπελτσόνη. Φιλιά! Τώρα πώς το κλείνω, φιλιά!